Είναι η στιγμή της πρώτης φωνικής έκρηξης στην Άγκυρα. Στο βίντεο ντοκουμέντο εμφανίζονται νέα παιδιά να σχηματίζουν ένα κύκλο στην προγραμματισμένη ειρηνική διαδήλωση κατά των συγκρούσεων μεταξύ των τουρκικών δυνάμεων και Κούρδων μαχητών στην νότιο-ανατολική Τουρκία. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ένας άνδρας ζωσμένος με εκρηκτικά ανατινάζεται λίγα μέτρα πίσω τους. 20 δευτερόλεπτα αργότερα ακολουθεί δεύτερη έκρηξη. Ο κόσμος τρέχει πανικόβλητος. Δεκάδες άνθρωποι κοίτονται στην άσφαλτο. Άλλοι προσφέρουν πρώτες βοήθειες. Χρησιμοποιούν τα πανό ως φορεία. Μέχρι να φτάσουν στο σημείο τα ασθενοφόρα, οδηγοί μεταφέρουν τους τραυματίες στα νοσοκομεία της πόλης. Το κέντρο της Άγκυρας ποτίζεται στο αίμα. Οι νεκροί είναι δεκάδες. Τουλάχιστον 120 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Μερικοί νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Η τουρκική κυβέρνηση υποστηρίζει πως πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση. Για επίθεση μίσους που έχει ως στόχο να σπείρει τη διχόνοια, κάνει λόγο ο Ταγκίπ Ερντογάν, ο οποίος επέστρεψε από την Κωνσταντινούπολη στην Άγκυρα. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός Αχμέτ Ταβούτογλου συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη. Είμαστε αντιμέτωποι με ένα κράτος μαφία, ένα κράτος δολοφόνο, δήλωσε ο αρχηγός του Φιλοκουρδικού Κόμματος Δημοκρατίας των Λαών, Σελαχατίν Ντεμιρτάς. Κατήγγειλε μάλιστα ότι μετά την έκρηξη, αντί να φτάσουν πρώτα τα ασθενοφόρα, έφτασαν δυνάμεις της άμεσης δράσης, ρίχνοντας δακρυγόνα σε αυτούς που μετέφεραν τα πτώματα. Όλα αυτά λίγες εβδομάδες πριν τις βουλευτικές εκλογές στη χώρα.